συγγνώμη από αυτούς που στεναχωρέσαμε, που στριμώξαμε, που κάποιες είπαμε να φύγουν και πλέον καλύτερα. Να καλωσορίσουμε επίσης και τους επίσημους προσκεκλημένους που μας τιμάνε την παρουσία τους, τον βουλευτή Φλόρνα στον κύριο Γιάννη Ντουνιάδη, τον δήμαρχο Φλόρνα στον κύριο Γιάννη Βοσκόπουλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σερίδη Πέτρο και την κυρία Όλγα Μούσιμο Μιλανά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που ήρθαν απόψε εδώ και μας τίμησαν και αυτοί με την παρουσία τους, το Σύλλογο Σκοπιάς, το Σύλλογο Σουτεργάς Νέους Ορίζοντες, τους Λυγιστές, το Σύλλογο Ομοχωρίου, να με συγχωρέσει να ξεχάσω το Σύλλογο Ιτιάς, τη συνεργασία την είπαμε, και όλες εσάς τις γυναίκες και ιδιαίτερα τις γυναίκες του Ορμενοχωρίου που μας τιμάνε και φέρνουν με την παρουσία τους. Και κυρίως το Σύλλογο Προσωπικής, κυρίες και λιγοστοί, κύριοι, καλησπέρα σας.
Ξεκινώ απευθύνοντας τις ευχές και τα χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες της γης, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά σε όλες τις Φλωρινιώτισσες. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου για την πρόσκληση να βρεθώ σε αυτή την αξιολογότατη εκδήλωση. Ως ελάχιστος χώρος τιμής για τις γυναίκες της Νέας Υόρκης που 8 Μαρτίου του 1857 έδωσαν αγώνες, έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για ίσα δικαιώματα των γυναικών, για τη χειραφέτηση, για την απελευθέρωση και γενικά για καλύτερες μέρες για τις γυναίκες. Αυτή η μνημόνευση ήταν ένας ελάχιστος χώρος τιμής προς όλες αυτές, αλλά και στον πρόσωπο αυτών των γυναικών, όλες τις άλλες γυναίκες που αγωνίστηκαν μέχρι σήμερα και αγωνίζονται και σήμερα και τα επόμενα χρόνια, γιατί δυστυχώς σε όλα τα μέρη της γης, σε πάρα πολλά μέρη, υπάρχουν ακόμα χώρες που ζουν σε πρωτόγονες καταστάσεις σε σχέση με τη γυναίκα, όπως είναι η Εμένη και άλλες τέτοιες περιοχές. Εγώ θέλω επίσης να σας πω ότι δεν αρκούν μόνο αυτές οι γιορτές. Αυτή η μέρα είναι ουσιαστική. Πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για όλες εσάς και όλους εμάς που σας στηρίζουμε. Να δείτε τη γυναίκα, τη θέση της μέσα στην κοινωνία, να εξεταστεί και να επανεξεταστεί, τη γυναίκα εργαζόμενη, τη γυναίκα μητέρα, την έμφυλη βία, το σεξισμό και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι και εγώ ως βουλευτής του νομού και η παράταξή μου Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι πολύ ευαίσθητος σε θέματα χειραφέτησης και θέματα γυναικών. Σε όλες τις θέσεις προωθούμε και στηρίζουμε τις γυναίκες τις οποίες έχουμε ανάγκη και εννοείται ότι έχετε τη συμπαράσταση όλων ημών. Με αυτά τα ολίγα εύχομαι σε εσάς, τις οικογένειές και στα παιδιά σας χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο. Καλά κούλουμα, καλή Σαρακοστή, για σήμερα καλή διασκέδαση και θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο, στις συνεργάτηδες και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε όλους σας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι η μέρα που τιμούμε τη γυναίκα για τους αγώνες που έχει δώσει παγκοσμίως και τους αγώνες που δίνει στην καθημερινότητα. Μετά από την ομιλία της κυρίας Μούσιου που είπε τόσο όμορφα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Εμείς ως Δήμος είμαστε δίπλα στη γυναίκα, δίπλα στη μητέρα, δίπλα στη Φλωρινιώτισσα. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα κοντά σας. Παρόλο που είστε μόνο γυναίκες μέσα στην αίθουσα, να σας πω ότι εκεί αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα. Είστε όλες πάρα πολύ όμορφες. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και να είστε πάντα μπροστά στους αγώνες και διεκδικείτε ακόμα και σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία γιορτή της γυναίκας. Καλή διασκέδαση. Να πούμε λοιπόν ότι όπως ακούγεται συνήθως ότι η γυναίκα είναι το ασθενές φύλλο, εγώ δεν θα συμφωνήσω, η γυναίκα είναι το ισχυρό φύλλο. Η γυναίκα πονάει, γεννάει, αγωνίζεται. Καλείται να επιρρώσει ένα ρόλο καριέρα, οικογένεια, να τα συνδυάσει και τα δύο. Και πάντα εγώ θα κλείσω και θα σας αφήσω να διασκεδάσουμε λέγοντας ότι τελικά είναι ωραίο πράγμα να είσαι γυναίκα. Αυτό. Καλά να περάσετε. Να ευχαριστήσουμε και τα χωριά που μας τίμησαν, τα χωριά από τους Λόφους, τον Χωράκι και κάποιους άλλους να ξεχάσαμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, με υγεία, να διασκεδάσετε, γιατί είστε γυναίκες και το αξίζετε.
Thank you.